Πάμε να δούμε τι θα γίνει μετά το Πάσχα. Για πάμε να μας πεις. Γιατί εδώ. Μετά το Πάσχα. Α, πάντως μισό λεπτάκι. Πάμε στο Πάσχα. Γιατί στο Πάσχα στο χωριό είπαμε αποκλείεται. Δεν υπάρχει. Άρα, άμα είναι να πάμε σε αυτά. Ναι, γιατί εδώ πέρα. Όμως υπάρχει. Υπάρχει. Ναι, για να ξέρει ο κόσμος. Πάσχα θα πάτε μέχρι τη γειτονιά σας ή αν το εξοχικό σας λένε στον ίδιο νομό. Δηλαδή, αν έχεις εξοχικό εντός νομού Αττικής, θα μπορείς να πας. Έτσι. Τώρα, βέβαια, εδώ πέρα έχουμε πάλι αντίθετες απόψεις. Για έτσι. Πες μας. Γιατί ο κύριος Αριγιάννης ναι. λέει ότι αν μετακινηθούμε από νομό σε νομό, σίγουρα θα έχουμε διασπορά. Και η κυρία Λινού, βέβαια, λέει ότι πρέπει να πάμε. Πάμε να το ακούσουμε πάλι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Σαριγιάννη, ο οποίος είναι κατηγορηματικός και λέει. Ναι, πες μας. Λέει λοιπόν ο κύριος Σαριγιάννης ότι οι μετακινήσεις από νομό σε νομό θα φέρουν τη διασπορά. Και ότι αν γίνει αυτό, μετά τελειώσαμε. Αυτό λέει ο κύριος Σαριγιάννης. Να πούμε ότι εξακολουθεί να γίνεται, Φίλιππε, αυτό είναι η ρούλα, γιατί έχω άλλους δύο επιδημιολόγους που συγκρούονται επίσης για το ίδιο θέμα. Την Παγώνη και τον κύριο Ιωαννίδη που είναι και επιδημιολόγος. Ναι. Και συγκρίνονται για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Για το αν θα πρέπει τελικά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ή αν δεν θα πρέπει να επιτραπούν το οι μετακινήσεις. Το θέμα είναι ο Κοσμάκης που δεν θα μπορεί να πάει στο χωριό του, να το ξεχάσουμε αυτό. Είναι τέρμα. Τελειωμένη υπόθεση. Το Πάσχα στο χωριό είναι τέρμα. Βλέπουμε από εδώ και πέρα. Και το από εδώ και πέρα είναι το να έρθει το lockdown μέχρι τις 14 Μαΐου, όπου υπολογίζεται να ανοίξει ο τουρισμός. Και φαίνεται ότι θα γίνει σε τρεις φάσεις, Φίλιππε, τώρα. Λέγεται ο Θεός να βάλει το χέρι τους, αν θα τα καταφέρουν να το κάνουν έτσι. 4, 10 και 14 Πέμπτου. Μάλιστα. Να υπάρξει δηλαδή αναβδομάδα, ανεμπόριο, εστίαση και τουρισμός φυσικά. Άρα εδώ να πούμε ότι είναι και τέλος τα σενάρια για πρόωρο άνοιγμα. Ναι, μπορούμε να ακούσουμε και την κυρία Λινού, η οποία λέει ναι. το αντίθετο από αυτό που λέει ο κύριος Αριγιάννης, ότι πρέπει να μετακινηθούμε και να φύγουμε το Πάσχα. Για να ακούσουμε. Αλλά δυστυχώς άλλα τα πράγματα. Ή να κάνει αντισώματα και αν έχει αντισώματα γιατί πέρασε χωρίς να καταλάβει την νόσο, επίσης να πάει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι διχαζόμαστε. Και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μας συμβεί αυτή τη στιγμή είναι η διχόνοια για το πώς θα αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι εχθρός όλων. Μεγάλες νομίζω πόλεις. Ότι θα είναι σωτήριο το να φύγουμε. Γιατί ακόμα και τα κορονοπάρτις δεν θα είναι εφικτά, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι θα έχουν φύγει. Ή θα είναι μικρότερα. Συγγνώμη. Αυτά εδώ πέρα λέει εδώ. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει η Ματίνα Παγώνη που λέει καμιά επιτροπή δεν θα πάρει το ρίσκο για Πάσχα στο χωριό. Που η Παγώνη έλεγε πριν από λίγο καιρό να ο κόσμος να πάει το ένα και το άλλο. Έτσι, πάμε έτσι. Να ακούσουμε και την Παγώνη, η οποία απασφάλισε και εκείνη. Για πάμε να ακούσουμε. Έχετε δει τι γίνεται στα νοσοκομεία. Ξέρατε ότι κάθε μέρα είναι και πιο δύσκολη. Γνωρίζετε ότι τα κρούσματα είναι αυτά που είναι. Υπάρχει μια σταθερότητα. Αλλά ο αριθμός των νοσηλευωμένων στις απλές κλίνες είναι πάνω από 3.000. Mm-hmm. Οι μέθα αυξάνονται καθημερινά και θα αυξάνονται τουλάχιστον για 10 μέρες ακόμα. Και είδατε και τα ασθενοφόρα πώς κάνουν παράλληλα στα νοσοκομεία απ' έξω. Ναι. Εκεί που έχουμε λίγο και υποκρισόρτε πρέπει να πάμε υποχρεωτικά. Εδώ γίνεται και για το κόσμος, γίνεται πόλεμος. Εμείς θα σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε αν θα πάμε στα εξωτερικά. Εγώ δεν έχω ποτέ σχέση με το τι θα πει η Επιτροπή και έχω ξεκαθαρίσει και τη θέση μου. Ούτε μιλάω πριν με την Επιτροπή. Εγώ βλέπω. Δεν μιλάτε με τους γιατρούς, μαλωμένοι είσαστε. Πώς δεν μιλάτε. Όχι, συνάδελφοι. Δεν επηρεαζόμαστε μεταξύ μας ούτε Επιτροπή, ούτε εμείς που δίνουμε συνάδελφοι. Αυτό όχι, προσπαθεί να Επιτροπή, οι περισσότεροι όλοι είναι γιατροί. Ξέρουν από εμάς τι γίνεται στα νοσοκομεία. Όταν εμείς καθημερινά λέμε τι έχει συμβεί στο νοσοκομείο, επειδή είναι γιατροί, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα πάρει ένα ρίσκο μια επιτροπή να βγάλει τον κόσμο στην επαρχία και να πει σηκωθείτε, πηγαίνετε, όταν το ένα ασθενοφόρο είναι μετά το άλλο στα νοσοκομεία της Αθήνας. Και προχθές βάλαμε ράντζα στους non-COVID ασθενείς. Μάλιστα. Αυτή εδώ πέρα λέει η κυρία Παγώνη. Πάντως να πούμε ότι υπάρχουν διαφωνίες οι οποίες έχουν δεν επηρεαζόμαστε, λέει, δεν επηρεαζόμαστε. Συγγνώμη γιατί την ακούω ναι. τόση ώρα να λέει δεν επηρεάζουμε την Επιτροπή, δεν επηρεαζόμαστε. Αλλά πώς δεν επηρεάζεσαι, κυρία μου Παγώνη, όταν την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγες να πάμε Πάσχα και αυτή την εβδομάδα μας λες να μην πάμε Πάσχα. Κάτι θα σε επηρέασε για να πεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν το έβλεπες το πρόβλημα την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το βλέπαμε όλοι οι άλλοι.
Τα ίδια κρούσματα είχαμε, τους ίδιους διασωληνωμένους και τα ίδια ρεκόρ. Μην μας κοροϊδεύετε όμως και στα μούτρα μας. Είναι λίγο αστείο, Φίλιππε, συγγνώμη. Πάντως λέει, σκέφτονται να αφήσουν να πας στο εξοχικό σου εντός του ίδιου νομού. Ναι, το σκέφτονται. Σκέφτονται αυτό, σκέφτονται. Το σκέφτονται, δεν είναι σίγουρο, το σκέφτονται. Τίποτα δεν είναι, ναι, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Σκέφτονται και για όσους έχουν κάνει τις δύο δόσεις των εμβολίων. Σκέφτονται. Εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε πουθενά. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι ο κόσμος έχει απειβδίσει και φαίνεται, καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο πια.